Η φυσική καταστροφή από τι πυρκαγιέ του Εύρου το καλοκαίρι έθεσε σε δεύτερο πλάνο το τεράστιο πλήγμα των επαγγελματιών τη περιοχή, αν και αυτά τα δύο είναι εξαιρετικά αλληλένδετα. Τα κάποτε κατάφυτα δάση πλέον μοιάζουν με σεληνιακό τοπίο. Όπω είναι λογικό, ο Πασχάλη Χριστοδούλου, μελισοκόμος από το Σουφλί, δεν είναι καθόλου αισιόδοξο. Εδώ ήταν ένα μελισοκομικό παράδεισο, με μια πλούσια μελισοκομική χλωρίδα και δεν έχει μείνει τίποτα που σημαίνει ότι χάθηκε το μέρος, χάθηκε το σπίτι της Μέλισσας. Ο Γάλλος ιστορικός υπόλοιτος Τεν συγκρίνε κάποτε τη φιλοσοφία και την ποιήση με το πώς οι Μέλισσες φτιάχνουν τις κυψέλες τους και οι μεταξωσκόλικέ στα κουκούλια τους. Οι μεταξουσκόλικες χρειάζονται τα φύλλα της μουριά για να τραφούν, Όμω χωρί μέλισσε δεν υπάρχει επικονίαση και χωρί επικονίαση τα δέντρα δεν γονιμοποιούνται. Έτσι η πυρκαγιά απειλεί και τους του ονομαστού ηροτρόφου του σουφλίου που πάντως δεν χάνουν την πίστη τους. Το μετάξι είναι από το Βυζάντιο εδώ, από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ελπίζουμε ότι θα παραμείνει, είναι ο τόπος του. Είναι η πατρίδα του ελληνικού μεταξιού εδώ το σουφλί. Χωρί μετάξι και χωρί τουρισμό, καταστήματα σαν αυτό τη Δήμητρα Μπουρουλίτη υποφέρουν. Οι φωτιέ έπληξαν και τον τουριστικό κλάδο του νομού Εύρου. Η απογοήτευση είναι εμφανή, όμω παρά τι κακουχίε, η Δήμητρα, όπω και πολλοί άλλοι, είναι από αυτού που επιμένουν. Αυτά τα τρία μαγαζιά περιμένουν από του επισκέπτε να δουλέψουν, έτσι. Ε, αν δεν έχω επισκέπτες, δεν θα υπάρχουν τα καταστήματα. Αλλά δεν θα ήθελα έτσι να σκοτώ να φύγω επειδή με κυνηγάν. Θα ήθελα να προσπαθήσω για τον τόπο.